Σήμερα, Παρασκευή, έχουμε σήμερα κοντά μας, Παρασκευή 17 του μήνα, τον Αντιδήμαρχο Πρέβεζας Τεχνικών Έργων, τον κύριο Κώστα Ακρίβη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει και λόγω της επιστημονικής του ιδιότητας και της δουλειάς του πολύ καλά τα ζητήματα που άπτονται των έργων, των τεχνικών έργων και των βελτιώσεων. Άλλωστε, για πολλά χρόνια εργάζεται και στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, ως μηχανικός. Θα τα αναλύσουμε τα θέματα που αφορούν την περιοχή μας, το Δήμο Πρέβεζας και την πόλη της Πρέβεζας, και νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο έτσι ενδιαφέρον η συνομιλία μας. Θα ξεχωρίσουμε απ' ίσο θέλμα πάτε. Πάμε όμως σιγά σιγά στον καλεσμένο μας, ο οποίος έχει πάρει ήδη θέση εδώ απέναντι στο στούντιο, απέναντί μας, να τον ευχαριστήσω θερμά. Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Τσούτση, και καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και εγώ ευχαριστώ. Και για το γεγονός ότι είστε εδώ σήμερα. Και έτσι να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από ζητήματα που αφορούν την περιοχή του Μονολιθίου, γιατί ήταν μια περιοχή η οποία απασχόλησε και εμάς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τους πολίτες, αλλά πρωτίστως και εσάς ως Δημοτική Αρχή. Είχαμε κάποιες παρεμβάσεις εκεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα και αναφέρομαι και στη μονοδρόμηση που είχαμε και στην αλλαγή με τις σημάνσεις και στις εργασίες προφανώς στο οδικό δίκτυο δίπλα στην παραλία και τον Αιγιαλό. Πείτε μας έτσι δύο λόγια για αυτές τις αλλαγές. Ναι, λοιπόν, υπήρχε μια κυκλοφοριακή μελέτη από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η οποία όμως δεν είχε προχωρήσει, δεν είχε πάρει τις απαραίτητες εγκρίσεις. Πήραμε την μελέτη αυτή, διαβάστηκε στην τοπική κοινότητα Μύτικα για να γνωμοδοτήσει. Mm-hmm. Υπήρχαν δύο εναλλακτικές λύσεις. Η μία ήταν, τώρα να μην μακρηγορώ και να μην μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, η μία ήταν να υπάρχουν, αυτός που έρχεται από την πόλη της Πρέβεζας να μπαίνει στα φανάρια του Μύτικα, να προχωράει και να μπαίνει από το νεκροταφείο στο δρόμο τον παραλιακό του Μονολιθίου με κατεύθυνση από το Μύτικα προς το Beach Bar Blue Island, και από εκεί με τους κάθους δρόμους οι οποίοι θα είχαν να αλλάξει κυκλοφορία να επιστρέφει, να βγαίνει δηλαδή από την παραλία, από τον παράλληλο εφαπτόμενο δρόμο του αισθητικού δάσους. Mm-hmm. Με τις παρακείμενες ιδιοκτησίες. Και η άλλη λύση, η εναλλακτική, ήταν να μπαίνει από τα φανάρια του Μύτικα, να μπαίνει στον παράλληλο τον εφαπτόμενο δρόμο του αισθητικού δάσους με κατεύθυνση από το Μύτικα προς το Blue Island, με ταυτόχρονες πάλι κάθε των δρόμων με αντίθετες κυκλοφορίες, και να βγαίνει από το Blue Island προς το Μύτικα. Η τοπική κοινότητα Μύτικα αποφάσισε ότι καλύτερη για την κοινότητα είναι η δεύτερη, η τελευταία λύση, ας πούμε. Mm-hmm. Να έχουμε δηλαδή κατεύθυνση να μην μπαίνουν, να βγαίνουν από την παραλία και να πηγαίνουν προς το Μύτικα. Ενδεχομένως, ίσως γιατί θα μπορούσαν οι επισκέπτες να βλέπουν καλύτερα το χωριό, να μπαίνουν μέσα σε κάποια καταστήματα, σε κάποια ξενοδοχεία κτλ. Και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε το ίδιο, συμφώνησε δηλαδή με την απόφαση της τοπικής κοινότητας, το ίδιο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Κατόπιν η μελέτη αυτή διαβάστηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση στο Τμήμα Περιβάλλοντος για έγκριση. Έχουμε την έγκριση. Έχει αποσταλεί να πάρει ΦΕΚ στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Πιστεύω ότι εντός των ημερών θα γίνει και αυτό. Και προχωρήσαμε και ταυτόχρονα στην υλοποίηση της προμήθειας και της τοποθέτησης των πινακίδων σήμανσης. Εντάξει, σαν πρώτη εμπειρία έχουμε κάποια προβλήματα, βλέπουμε ο κόσμος ακόμα μια δεν υπάρχει μια σύγχυση, δεν έχει συνηθίσει, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά πάντα στις αρχές αυτά συμβαίνουν.
Το θέμα είναι ότι θα μπορούσαμε, αν επέτρεπε το, η δασική υπηρεσία, να είχαμε ίσως και κάποιες θέσεις πάρκινγκ περισσότερες. Τώρα έχουμε ένα πρόβλημα σε αυτό. Θα το δούμε μελλοντικά πώς θα λειτουργήσει και σε συνεννόηση πάντα και με τις αρμόδιες υπηρεσίες να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, που συναντιόντουσαν τα αυτοκίνητα και δεν μπορούσε να περάσει ο ένας και ο άλλος, ας πούμε. Ναι, ήταν μια πραγματικότητα και αξίζει έτσι, αξίζει μια, σίγουρα μια επιβράβευση στο γεγονός ότι καταπιαστήκατε με ένα θέμα που το βλέπαμε και εμείς οι Πρεβεζάνοι που γίναμε στο Μονολίθι για μπάνιο τα καλοκαίρια, αλλά νομίζω και οι επισκέπτες. Και από τη στιγμή που θέλουμε έτσι να τονώσουμε μια πολύ ωραία περιοχή και έχει γίνει μια δουλειά και στο κομμάτι της προβολής του Μονολιθίου, η αλήθεια είναι αυτή, νομίζω ότι και η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο παίζει έναν κομβικό ρόλο. Ναι, έγιναν και οι καθαρισμοί, να συμπληρώσω ότι έγιναν και οι απαραίτητοι καθαρισμοί μέσα στους δρόμους, δηλαδή τους κύριους ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Δυστυχώς είναι, η καιρή είναι δύσκολη και τα οικονομικά και του Δήμου και της περιφέρειας είναι τέτοια που με δυσκολία γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Για μένα πιστεύω θα πρέπει να γίνουν περισσότεροι καθαρισμοί μέσα, ειδικά στο δάσος, γιατί υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες που δεν έχουν καθαριστεί πλήρως, με αποτέλεσμα υπάρχει και κίνδυνος πυρκαγιάς. Βέβαια δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου ο καθαρισμός του δάσους. Παρ' όλα αυτά, σε συνόηση πάντα και με δασική υπηρεσία και με περιφέρεια, καθαρίσαμε αρκετό τμήμα οδικού δικτύου του δάσους. Είναι αρμοδιότητα νομίζω της περιφέρειας και της δασικής υπηρεσίας. Της δασικής υπηρεσίας. Μάλιστα. Λοιπόν, στο κομμάτι της θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις ασφαλτόστρωσης ή έτσι προσαρμογής και του οδικού δικτύου, βελτίωσης. Σε αυτή τη φάση δεν προβλέπεται κάτι, γιατί και αυτό που σας είπα ότι δεν είναι αρμοδιότητα δικιά μας. Οπότε ό,τι και να γίνει θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση και με την περιφέρεια και με το δασαρχείο. Σαφής νομίζω. Τώρα, το είχατε, για να το κλείσουμε, ένα τελευταίο ερώτημα, έτσι, επειδή ήμουνα και στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχε γίνει στη Θεοφάνειο αίθουσα το τελευταίο ανοιχτό Δημοτικό Συμβούλιο, στα πλαίσια του ρεπορτάζ είχαμε βρεθεί και οι δημοσιογράφοι εκεί. Το είχατε βάλει ψηλά το συγκεκριμένο ζήτημα και προσωπικά εκεί είχατε πει ότι θα καταθέσουμε όλες τις δυνάμεις μας ώστε να προχωρήσει η συγκεκριμένη μελέτη. Ναι, εντάξει, έχουμε μια καλή συνεργασία με το τμήμα της αποκεντρωμένης στα Γιάννα και σε άλλες μελέτες και στην περίπτωση του κάστρου του Αγίου Ανδρέα και εκεί που απαιτούνται να γίνει μια τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης σε ό,τι αφορά το έργο που είχε ενταχθεί μάλλον στο ΕΣΠΑ. Και γενικότερα, εντάξει, έχω μια καλή συνεργασία με τα άτομα στην περιφέρεια και με τα άτομα της διαχειριστικής αρχής. Σαφής. Πάμε όμως λίγο και στα έργα τα οποία γίνονται αυτό το χρονικό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή έτσι, του Δήμου και στην πόλη βέβαια και στη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Πρέβεζας. Πείτε μας δύο λόγια για ανοιχτά έργα τα οποία είτε υλοποιούνται είτε ξεκινούν τώρα να είναι στο στάδιο της υλοποίησης είτε προγραμματίζονται. Εντάξει, τώρα έργα ανοιχτά αυτή τη στιγμή δεν είναι πάρα πολλά. Είναι, δηλαδή, ένα έργο είναι το έργο της αντικατάστασης δικτύου ίδρυσης που γίνεται όμως εκτελείται από τη ΔΕΙΑ μέσα στην πόλη της Πρέβεζας. Ένα δεύτερο έργο, μάλλον δύο έργα που τρέχουν ακόμη, δεν έχουν κλείσει εργολαβίες, είναι η συντήρηση σχολικών κτηρίων και η συντήρηση δημοτικών κτηρίων, μέσα στο οποίο σε αυτό το τελευταίο έργο περιλαμβάνεται και μια ανακατασκευή εκεί πέρα του χώρου του αμοξοστασίου με ασφαλτόστρωση του προάβλου χώρου και κατασκευή περίφραξης. Ένα έργο ακόμη είναι η προμήθεια, μάλλον πρόκειται για προμήθεια, αλλά έργο ουσιαστικά είναι η κατασκευή παιδικών χαρών σε διάφορα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου. Βέβαια είναι το έργο της αποχέτευσης, το οποίο όμως το εκτελεί η περιφέρεια, το εκτελεί ο Δήμος, στην παραλιακή ζώνη, που έχει φτάσει σε αρκετά καλό σημείο. Βέβαια είχαμε κάποια προβλήματα εκεί με τις αποκαταστάσεις,
Ναι, αναφέρεστε νομίζω στην περιοχή Λιγιά, Βράχο. Λιγιά, Βράχο, Ριζά, ναι, για τα λοιπά. Τώρα κάποιο άλλο, δημοπρατήθηκε, είχαμε ανάδοχο στο έργο της δημοτικής οδοποίησης που αφορά την Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας. Είναι κάποιες ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή του Νεοχωρίου. Είναι και η ανάπλαση της οδού, πώς λέει τώρα, μισό λεπτό λίγο, καλημέρι, ποια είναι, εντός της πόλης περιοχής, yeah, είναι η κάθε στην Κρόκου που έρχεται, mm-hmm, ποια είναι, mm-hmm, όχι καλημέρι, Μερκούρη, ναι, από το τμήμα που συναντιέται με την Κρόκου προς την Τάπια, στην οποία θα γίνουν πεζοδρόμια, θα μπει οδοφωτισμός που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και το έργο το οποίο πάλι εκτελείται είναι κάποιες οδοποιίες, έχει ολοκληρωθεί στην περιοχή του Λούρου και του Αρχαγγέλου. Έχει επίσης... Μιλάμε για αυτές τις περιοχές, να φανταστώ ότι δήμαρχοι για εσωτερικά δίκτυα, έτσι, εντός των οικισμών. Είναι αγροτικές οδοποιίες, είναι από την περιφέρεια είναι τα χρήματα. Είναι επίσης από το φιλόδημο το οποίο μεταφέρθηκε τώρα στο Τρίτσες, είναι το έργο της οδοποίησης που γι' αυτό αφορά κάποιες οδοποίησεις στις Δημοτικές Ενότητες Ζαλόγου και Λούρου, mm-hmm, με προπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ. Έχουμε ανάδοχο, θα υπογραφεί σύμβαση εντός των ημερών εφόσον είχαμε την έγκριση από το ελεκτικό συνέδριο. Τώρα το κάστρο του Αγίου Ανδρέα, εκεί είχαμε κάποια προβλήματα με ενστάσεις από κάποιους ιδιοκτήτες εκεί και αναγκαστήκαμε να τροποποιήσουμε την αρχική μελέτη, βγάζοντας κάποια τμήματα. Ήρθε και το θέμα και στην ποιότητα ζωής, έτσι δεν είναι, ναι, συζητήθηκε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί σε συνεννόηση πάντα με τη διαχειριστική αρχή, για να μην χάσουμε το έργο, να μην έχουμε προβλήματα, αποφασίσαμε να βγουν τα τμήματα αυτά που έχουμε τις ενστάσεις από τους ιδιοκτήτες και τα λοιπά και να γίνει το υπόλοιπο έργο. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση, έχει εγκριθεί η κυκλοφοριακή μελέτη και περιμένουμε την απόφαση από την διαχειριστική για την τροποποίηση της απόφασης ένταξης. Μάλιστα. Έχουν σταλεί δηλαδή όλη η μελέτη τροποποιημένη στην περιφέρεια. Άλλο έργο που τρέχει είναι η ίδρυυση της Δημοτικής του Λούρου από τις πηγές σκάλας, το οποίο ήταν ενταγμένο, είχε κάποια προβλήματα τώρα όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις και την έγκριση της άδειας εκτέλεσης του έργου της γεώτρησης από την Διεύθυνση Εδάτων. Αυτά τα προσπεράσαμε. Μας απομένει τώρα μία έγκριση από το Δασαρχείο για την θέση της δεξαμενής, ένας χαρακτηρισμός δηλαδή. Έχουν υποβληθεί αρκετά έργα στο φιλόδημο. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με το Τρίτσις, πόσα από αυτά θα μεταφερθούν στο Αντώνης Τρίτσις. Κοιτάζουμε λίγο τώρα όσον αφορά, εντάξει, είπαμε για τώρα, κοιτάζουμε λίγο με τις μελέτες, γιατί το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε όριμες μελέτες για να μπορέσουμε δηλαδή να υποβάλουμε προτάσεις στο νέο ΕΣΠΑ που θα ξεκινήσει. Εδώ θέλω λίγο να σταθούμε στο κομμάτι αυτό. Θέλω να κάνω δύο ερωτήματα. Το πρώτο, επειδή έχετε και μια εμπειρία, όχι όσο αιρετός, γιατί έχει περάσει ένας χρόνος που είστε εκλεγμένος, αλλά έχετε μια εμπειρία από τις υπηρεσίες της δημόσιας, ξέρετε πώς λειτουργούν τα έργα και όλη τη διαδικασία. Είστε έτσι, έχετε μια... όχι, μια αισιοδοξία θα μπορούσα να πω, αυτή είναι η κατάλληλη λέξη, ώστε τα έργα τα οποία τα έχετε φέρει έτσι σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ότι θα υλοποιηθούν και θα φτάσουν στο τέλος, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον
μας είπατε μια σειρά έργων τα οποία είτε αφορούν την περιοχή τώρα του Ζαλόγκου, του Λούρου, της Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, έχουν μια αξία να ολοκληρωθούν. Ναι, εντάξει, αισιόδοξος είμαι, αν και υπάρχουν πολλά προβλήματα, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα όσον αφορά την στελέχωση των υπηρεσιών. Έτσι, αυτή τη στιγμή όλοι οι Δήμοι έχουν πρόβλημα με τις υπηρεσίες τους, είτε αυτές λέγονται τεχνικές, είτε οικονομικές, είτε διοικητικές. Και εκεί υπάρχει το πρόβλημα ότι τα πράγματα δεν προχωράνε με γρήγορους ρυθμούς όπως θα μπορούσαν να προχωρήσουν, ας πούμε, αν ήταν πιο καλύτερα στελεχωμένες υπηρεσίες. Δηλαδή τώρα ας πούμε ότι να φανταστείτε ότι δεν μπορεί ένας μηχανικός, ας πούμε, ένας επιβλέπων να έχει και από τον νόμο ακόμη ότι απαγορεύεται να έχει να επιβλέπει ταυτόχρονα πάνω από 2-3 έργα, ας πούμε, έτσι. Το πράγμα το οποίο γίνεται σε όλες όμως περιπτώσεις και σε πολλούς δήμους. Υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν καν τεχνικές υπηρεσίες. Παράδειγμα, σας αναφέρω το Δήμο Πάργας και το Δήμο Ζηρού. Είναι το πρόβλημα αυτό, προέκυψε μετά το 2000, μετά την κρίση ας πούμε, που σταματήσαν οι προσλήψεις, έφυγε ο κόσμος και δεν έχουμε... Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πάντως δεν ξέρω αν σαν δημοτική αρχή και παράταξη, επειδή θυμάμαι όταν είχε έρθει ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, είχε παραδεχτεί και ο ίδιος τις ελλείψεις και μάλιστα έχει γίνει και στην Αθήνα μια ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον Υπουργό και τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον Δήμαρχο Τρικαίων, και είχε πει ο Υπουργός ότι είναι μια πραγματικότητα ότι χρειάζεται ειδικά στις τεχνικές υπηρεσίες, στο κομμάτι των τεχνικών υπηρεσιών, μια στελέχωση. Ναι, είναι πρόβλημα. Δεν ξέρω τώρα, προσπάθησε το Υπουργείο να βρει κάποιες λύσεις μέσω της ΑΤΑΣ, κάνοντας κάποιες συμβάσεις προγραμματικές και τα λοιπά, τα οποία όμως θεωρώ ότι είναι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν αυτό το πράγμα. Ας πούμε, είναι λίγο δύσκολες αυτές οι... Και φαίνονται περισσότερο ως μπαλώματα, ως λύσεις, ναι, δηλαδή ανάγκης. Πρέπει να έχεις μόνιμο προσωπικό. Δηλαδή πρέπει να έχεις μόνιμο προσωπικό για να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου. Μάλιστα. Στο κομμάτι που είπατε που έχει και αυτό μια αξία με τις μελέτες, ότι δεν έχετε πάρα πολλές μελέτες αυτή τη στιγμή στα χέρια σας, αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να κάνουν οι τεχνικές υπηρεσίες και η Δημοτική Αρχή από την αρχή μια δουλειά που θα είναι διετή, δηλαδή θα έχει και το κομμάτι της υλοποίησης αυτών των έργων που προαναφερθήκαμε, και από την άλλη πρέπει να ξεκινήσει και μια διαδικασία με μελέτες, ναι, παραλληλή. Κοιτάξτε, το θέμα των μελετών είναι ότι μέχρι το 2016, δηλαδή πριν την ψήφιση του νόμου 4412 για τις δημόσιες συμβάσεις, οι Δήμοι είχαν δυνατότητα να αναθέτουν μέχρι το 30% της α τάξης για κάθε κατηγορία μελέτης. Αυτό συνεπάγεται ότι αν εγώ θέλω να κάνω, ας πούμε, μια μελέτη ανάπλασης, η οποία θα περιλαμβάνει μια τοπογραφική μελέτη, μια μελέτη οδοπίας ή μια υδραυλική μελέτη, δηλαδή θα έχουμε τρεις κατηγορίες μελετών. Μπορούσα, αν υποθέσουμε ότι τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο είναι τα όρια, τότε ήταν γύρω στις 13.000 ένα κατηγορία, μπορούσε δηλαδή μέχρι 15, πόσο, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, με 15.000 ευρώ, ας πούμε, να αναθέσει να κάνει μια μελέτη. Τώρα αυτό δεν ισχύει με τον 4412 και πρέπει να πας είτε σε πρόχειρο διαγωνισμό είτε σε κανονικό διαγωνισμό. Αυτό, εντάξει, δεν συνεπάγεται ότι δεν μπορεί να το κάνεις. Τώρα στον Αντώνη Στρίτσης προβλέπονται χρήματα για μελέτες, δηλαδή το πρόγραμμα το ίδιο θα χρηματοδοτεί μελέτες. Οπότε πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό το πράγμα και έχοντας σαν αφετηρία αρχή, δηλαδή το θέμα της έγκρισης του ΣΒΑΚ που έχει γίνει, το οποίο προτείνει διάφορα έργα και μελέτες, να επικεντρωθούμε σε αυτό, δηλαδή να ασχοληθούμε μια περιοχή, να πάρουμε μια περιοχή από αυτές που προτείνει το ΣΒΑΚ, να δημοπρατήσουμε τη μελέτη εφαρμογής, όποια θα είναι και αυτή, να προσπαθήσουμε να την εντάξουμε στο Τρίτσης και να περιμένουμε όταν θα ανοίξει το ΕΣΠΑ, ας πούμε, το νέο ΕΣΠΑ που αναμένεται να ανοίξει, τι μέτρα θα έχει μέσα, να υποβληθούν οι μελέτες, γιατί χωρίς μελέτες χρήματα δεν παίρνεις. Εντάξει, εγώ το λέω από την αρχή αυτό. Μάλιστα. Δεν μπορεί, ούτε η υπηρεσία όπως είναι τώρα μπορεί να εκπονήσει μελέτες και τα λοιπά.
Και άλλη μια μελέτη, ας πούμε, που σκέφτομαι τώρα, που έχω πει, είναι η μελέτη της σύνδεσης των τριών κοινοτήτων Μύτη Κανικόπολης, των τεσσάρων μάλλον, Μύτη Κανικόπολης, Φλάμπουρα και Μιχαλίτση με το βιολογικό. Mm. Γιατί αυτή τη στιγμή τα τέσσερα αυτά βαριά είναι εκτός βιολογικού. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει μια αξία, θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που λέτε, στη σύνδεση δηλαδή της διαδικασίας, πώς εκμεταλλευόμαστε το ΣΒΑΚ, παίρνουμε μια περιοχή, εστιάζουμε σε αυτή την περιοχή, κατατίθονται μετά οι μελέτες και μπαίνουν στο πρόγραμμα που είναι το Αντώνης Τρίτσης, βρίσκεται χρηματοδότης και προχωράνε τα έργα. Λείπει πάντως διαχρονικά, εγώ έχω καταλάβει ότι λείπει, ότι μια δημοτική αρχή μπαίνει σε μια περιοχή και έχει ένα συνολικό σχέδιο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Είναι μια αντιδήμαρχη, μια περιοχή σημαντική κατά τη γνώμη μου στην πόλη της Πρέβεζας, και ανοιχθεί όλο αυτό το κομμάτι, το παραλιακό κομμάτι. Αυτό που εγώ δεν βλέπω ούτε ως δημοσιογράφος ούτε ως πολίτης είναι την τοπική αυτοδιοίκηση να έχει μια συνολική πρόταση, να λέει, παραδείγματος χάρη, ότι θέλω να ξεκινήσω μια συζήτηση από την Γοργόνα μέχρι τον Παντοκράτορα συνολικά για ένα σημείο και να κατατεθούν προτάσεις και να προχωρήσει μια διαδικασία. Το πώς θα βρεθεί η χρηματοδότηση και πού θα ενταχθεί είναι μια καλή ευκαιρία, λέω εγώ τώρα, επειδή το τονίσατε πριν στην τοποθέτησή σας, η διαδικασία αυτή. Αλλά λείπει αυτό το ολιστικό σχέδιο. Αυτό που βλέπω δηλαδή διαχρονικά είναι μικροπαρεμβάσεις όταν υπάρχει αναδικαιότητα ή όταν φτάνει ο κόμπος στο χτένι. Που γίνονται αυτές οι μικροπαρεμβάσεις. Δηλαδή θα πάει ο αντιδήμαρχος, θα κάνει τις απαιτούμενες κινήσεις με τις τεχνικές υπηρεσίες, θα βελτιώσει τον οδικό δίκτυο. Θα πάει ο άλλος αντιδήμαρχος, θα καθαρίσει. Ναι. Όταν έχουμε. Όχι, για αυτό το πράγμα μίλησα πριν. Αυτό το πράγμα εννοώ. Δηλαδή ότι θα πρέπει να πάρεις να δεις μια περιοχή, το πώς λειτουργεί ολόκληρη η περιοχή και πώς συνδέεται με το υπόλοιπο τμήμα. Δεν θα πάω να μελετήσω ένα δρόμο. Αυτό λέω. Ναι. Θέλω να μελετήσω μια ολόκληρη περιοχή, στην οποία στην περιοχή αυτή θα υπάρχει το δίκτυο των ομβρίων, θα υπάρχει ο φωτισμός, θα υπάρχουν τα πεζοδρόμια που απαιτούνται, θα υπάρχει το πράσινο, θα υπάρχει η θέση των κάδων που πρέπει να μπουν κτλ. Γι' αυτό λέω για μελέτες που οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν από την υπηρεσία. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό το πράγμα, ότι όταν θες να κάνεις σοβαρές μελέτες, θα πρέπει να απευθυνθείς σε μελετικά γραφεία σοβαρά, τα οποία έχουν εμπειρία για να σου καταθέσουν αυτές τις μελέτες. Εντάξει, η υπηρεσία μπορεί να κάνει κάποιες απλές μελέτες, κάποιες παρεμβάσεις μικρές. Θεωρώ ότι μόνο όταν έχεις σοβαρές μελέτες, γιατί και πλέον για να υποβάλεις κάποια πρόταση θα πρέπει να έχεις ολοκληρωμένη μελέτη. Νομίζω ότι και όσον αφορά, συγγνώμη να το ξεχάσω, για το έχουμε προβεί σε αυτή τη στιγμή, δηλαδή είμαστε σε συνεννόηση με τα σωλόγο για την εκπόνηση διαχειριστικών μελετών τόσο για το δάσος της Κιανής Ακτής όσο του Μονολιθίου και του το τρίτο ποιο ήταν, δεν το θυμάμαι τώρα, είναι και άλλο ένα, θυμάμαι τώρα ποιο είναι το τρίτο. Γιατί χρειάζονται τα δάση αυτά, χρειάζονται χρηστικές μελέτες ούτως ώστε να κόβονται αυτά που να κοπούν, να καθαρίζονται, να... Μάλιστα. Και είναι και τα δύο αυτά είναι, εντάξει, άρρηκτα συνδεδεμένα και με τον αστικό ιστό, ναι, και με την ιστορία του τόπου και με την καθημερινότητα, έτσι. Θέλω να σας πάω λίγο στο ζήτημα των έργων, να κάνω μια ερώτηση, αν και ξέρω ότι δεν άπτεται ακριβώς στις δικές σας αρμοδιότητες, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται τις τελευταίες μέρες, μας έχει έρθει και σαν ερώτημα, σε σχέση με το έργο το οποίο έχει μια βαρύτητα και αναφέρομαι στο έργο που έχει να κάνει με το παραλιακό μέτωπο, με τα κρυπιδώματα, με το λιμάνι. Είναι ένα δύσκολο έργο, αν μη τι άλλο. Είναι βιώσιμο το να ξεκινήσουν κάποια στιγμή οι εργασίες, και αν έχετε εσείς μια πληροφόρηση που βρισκόμαστε σε σχέση με αυτό το έργο. Κοιτάξτε, είναι ένα έργο το οποίο το έχει το Λιμενικό Ταμείο τώρα αυτή τη στιγμή. Η πληροφόρηση που έχω, επειδή με το έργο αυτό ασχολείται αποκλειστικά ο Δήμαρχος, το διαχειρίζεται μόνος του και σαν πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Ναι, έχει και ένα θεσμικό ρόλο στο Λιμενικό Ταμείο. Από αυτό που ξέρω είναι ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα
με τη μελέτη. Απευθύνθηκε, δεν ξέρω, σε κάποια γραφεία ο Δήμαρχος στην Αθήνα, σε κάποιο αυτό, να δει και μέσω της ΔΕΠΑΝ, να δει ποιες διορθώσεις απαιτούνται και τι θα γίνει. Mm-hmm. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν γνωρίζω, αλλά πιστεύω ότι όντως είναι ένα δύσκολο έργο, και γιατί πρόκειται για ένα λιμενικό έργο που ξέρουμε πάντα τι προβλήματα έχουν τα έργα αυτά. Αν δεν είναι και η μελέτη σωστή αρχής εξ αρχής. Αν έχει τεχνικά λάθη, λέτε. Ναι, δεν την έχω δει. Δεν έχω δει τη μελέτη, ούτε, και για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω και την κατάλληλη εμπειρία από τέτοιου είδους έργα. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το έργο να εκτελεστεί σύμφωνα με τις προελοπόμενες διαδικασίες. Όπως σύμφωνα με την νομοθεσία και με τον 4412 του 2016. Μάλιστα. Για να μην γίνει, λέτε, και βιαστικά, το βάζετε και στο χρονικό πλαίσιο ενός τέτοιου μεγάλου έργου. Εντάξει, τα έργα αυτά θέλουν εγκρίσεις, θέλουν, mm-hmm. δηλαδή υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας από την ένταξη μέχρι την υλοποίηση περνάει αρκετό χρονικό διάστημα, γιατί απαιτούνται αρκετές εγκρίσεις, απαιτούνται αποφάσεις, απαιτούνται ο διαγωνισμός, αν είναι διεθνής, που δεν είναι νομίζω σε αυτή την περίπτωση, mm-hmm. δεν θυμάμαι τώρα το προϋπολογισμό, υπάρχουν κάποια χρονικά περιθώρια. Καλό βέβαια είναι να μην εκτελεστούν εργασίες, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα είναι εφικτό από το μέγεθος του έργου, να μην εκτελούνται εργασίες τους καλοκαιρινούς μήνες, για να μην υπάρχει όχληση όσον αφορά την τουριστική περίοδο και τα μαγαζιά και τα σκάφη και όλα αυτά. Είναι νευραλγικό το σημείο, γιατί είναι τα σκάφη αναψυχής, είναι... Ναι, με το έργο της ίδρυυσης τώρα, ας πούμε, που εκτελείται αυτή τη στιγμή, τώρα δεν τον έχουμε αφήσει να εκτελέσει έργο κάτω στην παραλία. Στην παραλία και πάει στην Παρκινόσχαλα. Mm. Είτε ο ΤΕΠ μας έκανε αίτηση για τις οπτικές σύνδεσεις να μπει γρήγορο. Του είπαμε θα δουλέψει περιφερειακά, του δώσαμε έγκριση να δουλέψει περιφερειακά και να μπει μέσα στο ιστορικό κέντρο. Θέλουν λίγο αυτά τα πράγματα, λίγο προσοχή. Μάλιστα. Σαφής. Πηγαίνοντας λίγο και σε άλλα ζητήματα που νομίζω ότι έχουν και αυτά μια βαρύτητα, θέλω να σας ρωτήσω για το ζήτημα των έργων που σχετίζεται και με εντός του πλαισίου του ιστορικού κέντρου. Θα έχουμε κάποιον συνολικό σχεδιασμό, κάποια έργα που σχετίζονται αποκλειστικά με την πόλη της Πρέβεζας, με την περιοχή. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι στο Open Mall. Αναφέρομαι και στο Open Mall, εντάξει. Η συζήτηση έχει εστιάσει εκεί, κακά τα ψέματα. Δηλαδή συζητάμε για το Open Mall. Για το Open Mall. Το Open Mall γεγονός είναι, εντάξει, ότι είναι... Κατ' εμέ δεν είναι έργο ουσιαστικά, γιατί εντάξει, είναι το 80%, το 90% είναι προμήθειες. Mm-hmm. Δεν είναι με την έννοια του έργου, ας πούμε, με την έννοια των προμηθειών. Αυτό που θα γίνει, ας πούμε, είναι η υπογειοποίηση των κάδων, που θεωρώ ότι είναι ένα σωστό μέτρο και έχει γίνει σε πολλές πόλεις Ελλάδος. Αντιδήμαρχε, αυτό έχει κλειδώσει. Είναι εντός του Open Mall αυτό με τους κάδους και ναι. Έχει προχωρήσει και στις... Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής κανένα υποέργο από αυτά που είναι ενταγμένα στο Open Mall δεν έχει προχωρήσει με την έννοια... Το μόνο που βρίσκεται στο πιο προχωρημένο στάδιο είναι το έργο του οδοφωτισμού, mm-hmm. που αφορά την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων στην αγορά και στο Σαϊτάν Μπαζάρ. Mm-hmm. Αυτό έχει υπογραφεί η μελέτη, είχε σταλεί στη διαχειριστική αρχή για προέγκριση δημοκράτησης. Μας στάλθηκε πίσω για κάποιες διορθώσεις. Έχουν γίνει διορθώσεις και τώρα εντός των ημερών θα ξανααποσταλούν τα τέχη δημοκράτησης. Πιστεύω ότι είναι το πιο όριμο. Τα υπόλοιπα πρέπει να γίνει σύνταξη των τευχών δημοκράτησης. Υπάρχουν οι μελέτες, mm-hmm. εκτός από το εκεί που έχουμε ένα θέμα είναι με τον υπαίθριο κινηματογράφο που
Πρέπει να γίνει κάποια τροποποίηση της μελέτης. Εκεί, συγγνώμη που σας διακόπτω, υπήρχε ένας σχεδιασμός να γίνει απέναντι από το κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Ναι, σε εκείνο το σημείο. Τώρα εκείνο πρέπει να το δούμε λίγο καλύτερα. Τα υπόλοιπα, εντάξει, είναι προμήθειες, είναι κάποια ποδήλατα, είναι κάποια παγκάκια με Wi-Fi, είναι ένα μικρό βαν. Αφορούν τέτοια... Ναι, τέτοιου είδους δράσεις. Μάλιστα. Το κομμάτι με την υπογειοποίηση όμως των γκάδων έχει μια αξία, γιατί όπως τονίσατε και εσείς ορθά προγενέστερα, και άλλοι δήμοι έχουν προβεί σε τέτοιες ενέργειες. Ναι, ναι. Και η αλήθεια είναι εμείς είχαμε λίγο καθυστερήσει σαν Δήμος Πρέβεζας σε αυτό το... Είναι, εντάξει, είναι η νέα τάση πραγμάτων. Τώρα πλέον δεν μπορείς να έχεις κάδους ελεύθερους και όπου να είναι, ας πούμε, άρρηκτα τοποθετημένος όπου να είναι, ας πούμε, δεν το... Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω όμως έτσι και το σχόλιο σας και την άποψή σας, γιατί είστε νέος στα αυτοδιοικητικά πράγματα, έχετε συμπληρώσει σχεδόν ένα χρόνο, τώρα πάει ο πρώτος χρόνος. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα έτσι γενικά, τι εικόνες και τι εμπειρίες έχετε αποκομίσει μέχρι στιγμής? Εντάξει, είναι, σας είπα, εντάξει, ότι ναι, μπορεί να είμαι νέος σαν αιρετός. Σαν αιρετός, εντάξει. Είμαι παλιός σαν... Σαν μηχανικός στις τεχνικές υπηρεσίες, ξέρετε. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι... Εντάξει, ήταν μια χρονιά δύσκολη και αν λάβουμε υπόψη και ότι από τη στιγμή που αναλάβαμε είχαμε προβλήματα, ας πούμε, αρχικά με πυρκαγιές, μετά με πλημμύρες, αργότερα με το θέμα της πανδημίας. Πιστεύω, εντάξει, και το σύστημα αυτό, το εκλογικό σύστημα το προηγούμενο που δημιούργησε αυτά τα πράγματα, να μην έχεις αυτοδυναμία, να μην μπορείς να αναγκάσεις να συνεργαστείς για να μπορέσεις να πάρεις αποφάσεις για να λειτουργήσει ο Δήμος. Πιστεύω ότι εντάξει, η κριτική δεκτή είναι και καλή είναι από όλους, έτσι, δεν το συζητάω. Πιστεύω ότι μέχρι στιγμής έχουμε πάει αρκετά καλά. Χρειάζεται βέβαια προσπάθεια περισσότερη, δεν το συζητάω. Και νομίζω ότι, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε σε αυτό, το κλειδί είναι και η επικοινωνία και με τον κόσμο. Δηλαδή, όσο έχει δεσμούς με τον κόσμο. Ναι. Εντάξει, τα όρια και των δυνατοτήτων, γιατί και εσείς άνθρωποι είστε. Ο κόσμος ζητάει πάντα. Δεν το συζητάμε. Πάντα ζητάει. Εντάξει, έχουμε λίγο με την. Τώρα, αυτό που ξέχασα να προσθέσω, γιατί υποβάλαμε και μια άλλη πρόταση στην πρόσκληση 81 της περιφέρειας που αφορά την προμήθεια, μάλλον την αντικατάσταση του παλιού στόλου των απορριμματοφόρων και των αυτοκινήτων που έχει ο Δήμος με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που εντός των ημερών θα έχουμε μάλλον απάντηση. Είναι για όλα τα οχήματα αυτά, είναι συνολικό. Πιστεύω θα είναι θετική. Κοιτάξτε, η συνολική πρόταση είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Αφορά την αντικατάσταση 3 απορριμματοφόρων, 1 πλυντηρίου κάδων, 1 καλαθοφόρου οχήματος, 2 ημιφορτηγών 4x4 και 1 μικρού ηλεκτροκίνητου απορριμματοφόρου. Εντός των ημερών θα έχουμε, πιστεύω, αισιόδοξα μηνύματα από ό,τι με έχουν ενημέρωση από την περιφέρεια. Μάλιστα. Φτάνουμε στο τέλος αυτής της συζήτησης. Θα μπορούσαμε να συζητάμε έτσι για ώρα, γιατί είναι και η πρώτη φορά που σας έχουμε και είναι πολλά τα θέματα. Την εικόνα στα χωριά πώς την βλέπετε από την άποψη και των υποδομών και των οδικών δικτύων, είτε αγροτικοί δρόμοι είναι αυτοί, είτε εσωτερικοί δρόμοι στα χωριά? Να σας πω, επειδή στον προηγούμενο Δήμο που ήμουν είχε πολλά χωριά, ήταν 22 κοινότητες. Το αγροτικό... Να πούμε για τον κόσμο, γιατί μπορεί να μην το γνωρίζει, ότι ήσασταν για πολλά χρόνια μηχανικός εργαζόμενος στις τεχνικές υπηρεσίες στο Δήμο Ζήρου, έτσι, ναι. Και προϊστάμενος κιόλας. Ναι. Η αγροτική οδοπία δεν τελειώνει ποτέ. Δηλαδή, οι αγροτικοί δρόμοι δεν τελειώνουν ποτέ. Είναι γεγονός αυτό. Δηλαδή, το αγροτικό οδικό δίκτυο είναι τεράστιο. Ναι.
οπότε η συντήρησή του είναι φοβερά δύσκολη και δεν έχουμε τα χρήματα, θα ήθελα να έχω περισσότερα χρήματα, ας πούμε, να διαθέσω για τη συντήρηση του αγροτικού οδικού δικτύου. Προσπαθούμε, χρησιμοποιώντας βέβαια και σε πολλές περιπτώσεις τα δικά μας μηχανήματα, να κάνουμε κάποιες συντηρήσεις. Πιστεύω ότι είτε και σε συνεννόηση με την περιφέρεια, και αυτή πολλές φορές κάνει με δικά της μηχανήματα, είτε με εργολαβίες που έχει περιφέρεια, γίνεται συντήρηση του αγροτικού οδικού δικτύου. Εκείνο που θέλω να εστιάσω τώρα είναι το οποίο το ξεχάσαμε, να το πούμε. Είναι το θέμα που έχουμε, το πρόβλημα που έχουμε και πιστεύω ότι πρέπει να λυθεί άμεσα. Mm-hmm. Είναι με την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας της ΔΕΙΑΠ στις δύο άλλες δημοτικές ενότητες, του Ζαλούγκου και του Λούρου. Γιατί αυτή τη στιγμή η συντήρηση του δικτύου στα δύο αυτές τις δημοτικές ενότητες γίνεται ουσιαστικά με τον αυτόματο πιλότο. Εκεί έρχονται και κάποιες παθογένειες και από το παρελθόν. Και... Ναι, έπρεπε να έχει γίνει από το 2018. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες εμπλοκή εκεί. Και βάσει της νομοθεσίας. Ναι, πιστεύω ότι γιατί είμαστε σε διαδικασία, μέχρι τέλος του έτους να έχει λυθεί για αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Ώστε να περάσει η συντήρηση του δικτύου ίδρυυσης και αποχέτευσης των δύο άλλων δημοτικών ενότητων στην ΔΕΙΑ Πρέβεζας, και εν όψη βέβαια και της λειτουργίας του βιολογικού, έχουμε και εκεί το θέμα τώρα του βιολογικού του Λούρου, στο οποίο ξέχασα να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται δοκιμαστική λειτουργία του εργοστάσιου. Mm-hmm. Και έχουμε και σε εξέλιξη την προμήθεια του φωτοβολταϊκού εκεί σε εκείνο το σημείο. Ναι. Βέβαια υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά δεν ξέρω. Νομίζω το έχουμε ξεπεράσει, θα το ξεπεράσουμε. Μάλιστα. Κρατάω αυτό που βάλατε στο τέλος για κάποια έργα που σχετίζονται και με τον βιολογικό και ειδικότερα για την περιοχή του Λούρου που είναι επιβαρημένη και πολύ συχνά και εμείς δεχόμαστε τηλέφωνα και από πολίτες και παράπονα και αγωνίες, ναι, και προβληματισμούς. Και ειδικά και σε περιόδους, αγαπητέ αντιδήμαρχε, με βροχοπτώσεις, όταν υπάρχουν προβλήματα, έχουμε πτώση του ρεύματος, δημιουργούνται ζητήματα έντονα. Είναι αυτό το... Πιστεύω ότι με το έργο για την ίδρυυση, να σας πω, ότι με το έργο και του βιολογικού, αλλά και με το έργο της ίδρυυσης που θα γίνει με την υδροδότηση του Λούρου από τις πηγές της σκάλας, θα λύσουν πολλά προβλήματα. Ναι, γιατί τα χωριά. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε προβλήματα με την. Βρυσούλα, Σκιαδά, αυτά τα χωριά Βρυσούλα... υπάρχουν προβλήματα. Βρυσούλα, να σας πω, εκεί πέρα είναι μια άλλη ιστορία, παλιά. Βρυσούλα είναι ότι το νερό είναι δίπλα τους. Και έχουμε τις παλιές έρηδες των τοπικών αρχόντων, να το πω, των κατοίκων της περιοχής. Δεν μπορεί τώρα η Ρεματιά δίπλα το νερό να χύνεται στο ποτάμι και να μην δίνει το νερό στη Βρυσούλα. Ναι, ζούμε στο 2020, τώρα δεν ξέρω. Αυτό βέβαια είναι μια πολιτική απόφαση που ίσως να πρέπει να πάρθει. Γιατί μιλάμε το νερό της υπερχείλης μόνο να πάρει σαν τερματιά αρκεί. Βέβαια έγινε μια προεργασία στην υδρομά, έγινε μια καλή δουλειά μάλλον στην υδρομάστευση της Βρυσούλας και αυτή τη στιγμή έχει λυθεί το πρόβλημα. Περιμένουμε να δούμε ότι πώς θα πάει στο καλοκαίρι μέσα, ας πούμε. Mm-hmm. Γιατί η υδρομάστευση ήταν στο κακό της στο χάλι. Καθαρίστηκε, έγινε από την αρχή και αυτή τη στιγμή το έχουμε λύσει κατά κάποιο τρόπο. Αλλά καλό θα ήταν να πάρουν το νερό από τη Ρεματιά, αφού είναι δίπλα. Να πω. Πάντα υπήρχαν αυτά με τα χωριά. Ναι. Μπορώ να σου το πω και εγώ και για τα δικά μου μέρη. Και εμείς με την Καμαρίνα η Κρυφή είχε ζητήματα και για το νερό παλιότερα. Εντάξει, τώρα το νερό είναι φυσικό αγαθό, δεν είναι κανενός. Είναι... Ναι, ακριβώς. Εντάξει. Και νομίζω με ένα σχεδιασμό, με ένα σωστό σχεδιασμό και με μια ορθολογική έτσι, κουλτούρα και έτσι θέληση μπορούν να λυθούν τα πράγματα, να μπουν σε μια σειρά. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο που ξέχασα να βάλω πριν, γιατί συζητάγαμε για ένα κρίσιμο θέμα που είναι η στελέχωση των υπηρεσιών και είπατε και ένα πράγμα που νομίζω που πηγάζει από την πραγματικότητα και από την καθημερινότητα που βλέπετε, ότι υπάρχει έλλειμμα στελέχωση στις τεχνικές υπηρεσίες και όλες, γιατί δεν έχουμε διορισμούς, είναι αυτή η εικόνα που επικρατεί.
θα μπορούσε και ο Δήμος με μια λογική και τα επόμενα χρόνια, αφού τώρα βλέπει μια κατάσταση με εξωτερικούς συνεργάτες, με ανθρώπους να μπαλώσει μια κατάσταση. Ναι, εντάξει, ο εξωτερικός συνεργάτης τώρα θα τον πάρεις, θα του δώσει, θα του αναθέσει συγκεκριμένα πράγματα. Καταρχήν δεν έχει τη δυνατότητα υπογραφής. Έτσι. Θα τον βάλεις να σου κάνει μια μελέτη την οποία δεν μπορεί να την υπογράψει η υπηρεσία, δεν μπορεί να τον βάλεις σε επίβλεψη έργου, δεν μπορείς να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Ο εξωτερικός συνεργάτης έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Βέβαια έχει γίνει κάποιος προγραμματισμός προσλήψεων, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά πολύ φοβάμαι τώρα ότι με την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα θα έχουμε χειρότερα πράγματα. Προφανώς εγώ αυτό το μεταφράζω και στο οικονομικό επίπεδο, έτσι, από Σεπτέμβρη. Για το οικονομικό επίπεδο μιλάω. Επειδή έχετε και μια εικόνα, έτσι, τελευταία ερώτηση πριν σας ευχαριστήσω θερμά και σας αποδεσμεύσω, έχετε και μια εικόνα και από τον τουρισμό. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα φέτος το καλοκαίρι? Είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή, τις προάλλες ήμουν στο Βράχο, κατά το Λούτσα Λιγιά, σε συζήτηση που είχα εκεί με κάποιους ξενοδόχους κτλ. Μου είπαν ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Βλέπουν μια περίοδο συρρυκνωμένη μέσα στον Αύγουστο, δηλαδή γύρω στις 15 μέρες, με τιμές χαμηλές, ας πούμε, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός. Πιστεύω ότι η χρονιά φέτος είναι χαμένη. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα πει ότι είναι ευχαριστημένος. Και γενικότερα, εντάξει, περιμένουν όλοι τον Έλληνα, τον ιστορικό τουρισμό. Τώρα, ο Έλληνας δεν ξέρω και αυτός σε ποια οικονομική δυνατότητα έχει να πάει διακοπές. Με τι πορτοφόλια, έτσι, εγώ, να το πούμε. Ναι, και υπάρχει και ο φόβος, έτσι. Λέμε, εντάξει, γιατί σου λέει, εγώ σκέφτομαι, ας πούμε, να πάω διακοπές. Ωραία, θα κοιμηθώ, πού θα κοιμηθώ? Σε ένα δωμάτιο που ξέρω ποιος κοιμήθηκε πιο πριν. Εντάξει, μπορεί να γίνεται από όλοι μας, μπορεί να όλα αυτά που λένε τα πρωτόκολλα, ας πούμε. Αλλά και τα πρωτόκολλα μετά είναι αυστηρά πάρα πολύ. Υπάρχει ο κίνδυνος ανά πάση στιγμή αν συμβεί ένα κρούσμα, να μπει το ξενοδοχείο όλο σε καραντίνα. Οπότε χάνεις, δηλαδή, για 14 μέρες τη χρονιά. Δεν ξέρω, εγώ θα το βλέπω. Δηλαδή, αυτοί που ανοίγουν πραγματικά και λειτουργούν τα ξενοδοχεία τους είναι ήρωες. Πρέπει να κάνεις το γιατρό και το νοσοκόμα. Μάλιστα. Και παίρνεις και ένα ρίσκο. Παίρνεις και ένα ρίσκο και είναι και το τελευταίο, το οποίο σημαντικό, ας πούμε, που δεν το. Δεν ξέρω αν το έχουν προσέξει κάποιοι, είναι το θέμα της αστικής ευθύνης. Το οποίο, ναι, μες στον νόμο που ψηφίστηκε σε καλύπτει κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν ξέρω τι θα συμβεί αν εσύ έρθει ο Εγγλέζος ή ο Σουηδός, ας πούμε, και αρρωστήσει και σε κυνηγάει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Πολλές φορές, ειδικά οι ξένοι το κάνουν αυτό, τώρα σου κάνει μίσο, λέω εγώ, γιατί ακούει τα τζίκια και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Για να μην πληρώσει, να μην. Έχουν συμβεί και τέτοια πράγματα. Αυτά όμως, αγαπητέ αντιδήμαρχε, δεν ξέρω. Είναι ζητήματα. Τώρα το τελευταίο το λέω. Χαριτολογώντας. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτά είναι όμως ζητήματα τα οποία έπρεπε να τα δει και το κεντρικό κράτος. Και το Υπουργείο με πιο μεγάλη λεπτομέρεια, δεν ξέρω. Τώρα, έμεινε η οικονομία κλειστή για αρκετό χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω ποιες είναι οι αντοχές, έτσι. Είναι και αυτό, πες για αυτό ρόλο. Δηλαδή, φαντάσου τώρα τι να πω. Όταν lockdown και... Στο lockdown, τώρα, όταν ένα μαγαζί παίρνει 800 ευρώ, ας πούμε, πήρε 800 ευρώ την πρώτη φορά, 534 τη δεύτερη. Τι θα πληρώσει με αυτά, θα πληρώσει το νερό, το ρεύμα, το νίκη. Είναι τα πράγματα. Είναι δύσκολο. Εντάξει, κάποιοι πήραν, ας πούμε, τους δώσαν και την επιστρεπτέα προκαταβολή. Και αυτή δεν ήταν. Εντάξει, ένα ποσό που κάλυπτε ίσα-ίσα τις ανάγκες. Και πολλοί δεν την έχουν πάρει. Και πολλοί δεν την έχουν πάρει, ναι. Και το ίδιο γίνεται και με το δάνειο με το ΤΕΠΗΧΑ. Έτσι γίνεται και εκεί μια ιστορία δύσκολη για ορισμένους οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ευχόμαστε να είναι δυνατός ο Ιούλιος, ο υπόλοιπος και προφανώς και ο Αύγουστος. Όχι, εγώ εύχομαι να τελειώσει αυτό το πράγμα κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό εμβόλιο, αν θα είναι κάτι άλλο, γιατί δεν βλέπω τα πράγματα να... Φοβάμαι θα έχουμε τα ίδια το χειμώνα και χειρότερα. Μάλιστα. Σαφής.
Προσαρμόζεται όμως, να προσαρμοστούν και οι Δήμοι και οι περιφέρειες, θα είναι δεδομένα, έτσι. Ναι, πρέπει, χρειάζεται. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την πανδημία, λέγαμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συνομιλία. Την λέγαμε καιρό. Ναι, εντάξει. Αλλά τελικά έτσι πραγματοποιήθηκε, οπότε μένω σε αυτό. Και να ξέρετε κι εσείς οι πολιτικοί και οι τοπικοί άρχοντες ότι και τα μέσα δεν αγκώνουν, έτσι. Μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις. Δεν υπάρχει. Δεν το λέω για εσάς, εντάξει. Επειδή απλά δεν είμαι. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω. Ναι, εντάξει, τόσο, είναι δεν με. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν το έχω, πώς θα το πω. Τόσο πολύ. Δεν είναι θέμα. Δεν το έχω τόσο πολύ. Επειδή είναι μια συζήτηση ανοιχτή. Κάποια ζητήματα τα οποία έχουν μια βαρύτητα και όταν γίνεται και ένα έργο πάνω σε αυτά τα ζητήματα, δεν είναι κακό. Ναι. Ίσα αυτό είναι και ο ρόλος ο δικός μας. Δηλαδή και αυτό μας ζητάει και ο κόσμος. Το... Έγινε και εγώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Λοιπόν. Αγαπητοί φίλοι και φίλοι,